Καλέ, γεια σας. Εγώ είμαι η Βέα και σήμερα θα κάνουμε ένα ημερήσιο βλογκάκι έτσι ανάλαφρο, γιατί έκανα πολύ στημένα βίντεο εδώ στον καναπέ μου, οπότε είπα να κάνω και ένα βλογκάκι ενδιάμεσα. Αυτά θα σας πάρω μαζί μου στη μέρα μου. Δεν έχω σχεδιάσει να κάνω κάτι συγκλονιστικό, αλλά αυτά. Η ώρα είναι 9:35, θα βγάλω τώρα βόλτα το κορίτσι μου, το οποίο με άφησε υπεράϊπνη χθες το βράδυ, γιατί κάπου εκεί κατά τις 3 την άκουγα να προσπαθεί να κάνει μετό, μετά της έδωσα λίγα κουρκουμπίνια να φάει, μετά οκ, χάζευα στο κινητό, ξαγρύπνησα, γενικά είμαι κομμάτια, όταν ξυπνάω 15 φορές μες τη νύχτα, δηλαδή σχεδόν κάθε βράδυ, μετά είμαι, λες και με έχει πατήσει νταλίκ. Οπότε ναι, τώρα βγάλω βόλτα το κορίτσι, περάσω από τον μπούλι να πάρω τον καφέ μου και το πρωινό μου και ναι, αυτά. Α, θα πάω να κάνω μάλλον και πεντικιούρ, θα φτιάξω και τα χέρια μου μόνη μου μετά, οπότε ναι, θα σας... Βολτάρια, πάμε βόλτα. Ναι, μωρή, πες, εγώ 3 ώρες περιμένω από όταν ξυπνάω, 6 και περιμένω να με πας βόλτα και εσύ με πας 10 ώρες αργότερα, κακούργα μάνα. Πάμε, Άρια. Πάμε, Άρια. Πάμε, κοπέλα μου. Πάμε βόλτα. Πάμε. Καλά. Περπατάμε. Έχει αρχίσει αυτή η εποχή που με το που βγαίνω έξω τρέχουνε μίξες, τρέχουνε μάτια. Ένα τσίκι αεράκι να έχει. 0,1 μπουφόρ. Αρχίζουν εμένα και φεύγουν όλα. Είμαι όλο έτσι. Το μάτι τρέχει. Τέλος πάντων, συναντάμε σκυλάκι στον δρόμο. Συναντήσαμε τώρα ένα σκυλάκι που το έχουμε ξανασυναντήσει στο παρελθόν. Αλλά το πήγαινε βόλτα άλλη, όχι αυτή που το πήγε τώρα. Τέλος πάντων, και είναι 10 χρονών. Και το καημένο τώρα ερχόταν σιγά σιγά. Γιατί σου λέει, την ξέρω αυτή την τρελή κουταβίτσα. Πού να την παλέψει το καημένο με την ενέργεια τη Άρια που θέλει να παίξει και να χαιρετήσει όλα τα σκυλάκια του κόσμου. Δείτε κατάσταση, σκύλι. Πάμε. Ναι, τώρα βλέπουμε κι άλλο, άλλο σκυλάκι μπροστά. Θα δείξει. Λοιπόν, πήγαμε βόλτα, γυρίσαμε, έφαγα το πρωινό μου, τώρα συνεχίζω και πήρα τον καφέ μου. Βλέπω σκορδάκια λιάγκα, γενικά τη Φέη την πάω πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει σωστά πιστεύω και λέει και την άποψή της και πετάγεται και μιλάει και δεν έχει καμία σχέση με τη Φέη που ήταν παλιά, που θέλανε να πλασάρουν μάλλον παλιά, δεν θεωρώ ότι άλλαξε χαρακτήρα η κοπέλα, αλλά τέλος πάντων. Όχι, ένα μπράβο στη Φέη. Γιατί τα πιστεύω της. Παιδικά ρουχαλάκια δείχνει τώρα. Το κορίτσι μου έχει βγει off εδώ, κοιμάται στον καναπέραχτη. Δεν ξέρω, σήμερα νομίζω θα είναι μια χαλαρή μέρα γενικότερα. Είναι Τετάρτη, οπότε σήμερα θα βλέπετε βίντεο. Βασικά το βίντεο με τη ρετινόλη θα βλέπετε. Γενικά τα βίντεο skincare δεν σας πολύ ενδιαφέρουν, αλλά εγώ θεωρώ ότι αφού τα ξέρω να μην σας τα πω και σας τα λέω. Μπορεί να γυρίσω και κανένα βιντεάκι μετά, αν έχω όρεξη, να βαφτώ και να κάτσω εδώ. Σας κάνω κανένα βίντεο. Σας είπα για τον καναπέ μου, αυτό εδώ είναι κάλυμα. Ο καναπές είναι έτσι, πώς θα το πω, πετρόλι, τυρκουάζ σκούρο, τέλος πάντων. Και επειδή με την Άρια δεν, και είναι έτσι σαν σουέτ, οπότε θα έπιανε όλη την πίχλα πάνω. Οπότε πήρα αυτό το κάλυμα, το οποίο είναι τέλειο χρώμα, είναι αυτό το γαλάζο μοβ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και θα πάρω κι άλλο ένα χρώμα, γιατί όταν βάζω αυτό να πλένεται πλυντήριο, να έχω εναλλακτική για να μην γίνει ο καναπές ίσκατος. Εδώ να είμαι στα πόδια μου, γιατί ήταν εκεί. Αλλά με το που ξάπλωσα, έφυγε και ήρθε και κούρνησε τα πόδια μου. Αυτό κάνει συνέχεια. Αυτό κάνει συνέχεια του τερατίνη. Άρια. Άρια. Μ' ακούει, βλέπετε, κουνάει τα αυτή, αλλά χαίρεστηκε. Νάτι. Νάτι η κούκλα μου. Γεια σας, πες. Όχι, έρθει η μάνα μου καλά. Δεν το περίμενα. Καλά, πάνω που σας είπα ότι θα είναι χαλαρή μέρα και δεν θα πάω πουθενά και τέτοια, ήρθε η μανούλα και μου έφερε το αυτοκινητάκι μου, γιατί βασικά δεν το έφερε σε μένα, απλά το έφερε για να το παρκάρει εκεί για να κατέβει στο Μανχάταν για κάτι που θέλει. Και λέω, α, ωραία, θα έχω το αυτοκινητάκι μου, οπότε θα πεταχτώ στα Marshalls να γυρίσω, βασικά να μου βγάλουν την ταμπέλα από ένα σετ πιτζάμας που είχα πάρει, γιατί είχε το πλαστικό, το ξεχάσανε, απορώ πως δεν χτύπησε στην έξοδο, ευτυχώς έχω την απόδειξη, δηλαδή τα έβγαζα από τη σακούλα για να τα πετάξω στα άπλυτα και το συνειδητοποίησα ότι είναι εκεί το πλαστικό. Οπότε ναι, τώρα πάω να χαζέψω και λίγο, να δω μην βρω και τίποτα να πάρω. Σκέφτομαι να σας κάνω και βίντεο για ιδέες δώρων και Χριστουγέννων, οπότε ναι. Πολύ τέτοιο, πολύ χρήσιμο το Marshall σε αυτά. Οδηγάω τώρα το καινούργιο μου αυτοκινητάκι, θα σας το δείξω μόλις παρκάρω. Είναι πολύ cute,
Μας έχουν πάει όλα στραβά με το αυτοκίνητο. Ποια μας γλωσσόφαγε, ποιος μας γλωσσόφαγε. Το αυτοκινητάκι μου είναι πάρα πολύ γλυκό. Είναι ουσιαστικά Fiat 500 του 2012 μεταχειρισμένο. Είναι λαδί και μέσα είναι μπέζ με λαδί. Πάρα πολύ cute. Ήθελα επίτηδες να πάρω για την Αστόρια ή Smart ή 500. Το Smart παρά είναι κουβάς, βρε αδερφέ. Οπότε πήρα αυτό. Έχει και αυτές τις δύο θεσούλες πίσω. Έχω εγώ τις άριες τη θέση. Που δεν τη αρέσει καθόλου να κάθεται εκεί πίσω σε αυτό το αυτοκίνητο. Κάπως συμπιέζεται, κάπως δεν τη αρέσει. Νιώθει εγκλωβισμένη. Τέλος πάντων, τι να σας πω. Μας έχουν πάει όλα στραβά με αυτό το αυτοκίνητο. Γι' αυτό και δεν σας το ανέφερα κιόλας μέχρι τώρα ότι πήρα αυτοκινητάκι. Γιατί με το που το πήραμε, το οδήγησα να έρθω από εκεί που το πήραμε και άναψαν λαμπάκια μηχανές. Δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό. Έπρεπε να αλλάξουμε γενικά πράγματα για να είμαστε safe ότι τα έχουμε αλλάξει εμείς. Δεν μπορεί να ξέρει πότε έχει αλλάξει ο καθένα. Έχασα το κλειδί. Με δώσαν ένα κλειδί, ένα κύριο κλειδί Fiat. Την ημέρα που πήγα να πάρω τον καναπέ, πήγα μόνο στο μαγαζί για να πάρω τον καναπέ. Μια στάση στην τράπεζα και μετά στα Bath & Body Works για να πάρουμε κάτι κεριά. Και περνώντας απέναντι το δρόμο μετά για να πάω στο πάρκινγκ να πάρω το αυτοκίνητο, το κλειδί δεν ήταν μαζί με τα άλλα τα κλειδιά μου. Όταν λέω μαζί με τα άλλα τα κλειδιά μου, εννοώ με όλο αυτό το μάτσο εδώ, έλειπε. Ψάχναμε να βγάλουμε τουλάχιστον manual κλειδί και τα λοιπά. Τελικά έβγαλα τούτο εδώ και βγάλαμε κι άλλο ένα μηχανικό από μίμης. Τέλος πάντων, είναι δράμα. Γενικά είναι όλο κάτι μας πάει στραβά. Επίσης με την κακοκαιρία που έγινε πριν καμιά δύο εβδομάδες, έπεσε ένας κορμός ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Βασικά όχι ανάμεσα, πάνω στο αυτοκίνητό μου. Εκεί που ήταν μπαρκαρισμένο και έσπασε το φανάρι. Παραγγείλαμε ανταλλακτικό, το αλλάξαμε και έχει κάνει και μια γουβίτσα μπροστά δίπλα στο φανάρι. Γενικά σας λέω, τρένο μας, πάνε τρένο. Γι' αυτό δεν σας είχα αναφέρει τίποτα. Αλλά ελπίζω τώρα να μην ξαναγίνει κάτι με το αυτοκινητάκι μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το πήραμε. Γιατί στην Αστόρια έχω τεράστιο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Οπότε με αυτό το αυτοκινητάκι χωράω σε θέσεις που χωράει μόνο αυτό ή το smart. Οπότε δεν μπορώ να παρκάρω μεγάλα αυτοκίνητα. Γιατί γενικά εδώ πέρα όλοι έχουν μεγάλα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι θα με βολέψει. Δεν το έχω κρατήσει ακόμα εγώ πολύ στην Αστόρια για να δω αν όντως με βολεύει. Μέχρι στιγμής βρίσκω θέσεις όσες φορές το έχω πάρει. Είναι κουκλάκι. Είναι πολύ στυλά το αυτοκινητάκι. Δείτε, πολύ στυλάτο, δηλαδή πανέμορφο. Ήρθε εδώ στα Marshalls, θα πάρω και κανένα ντόνατς από τον Dunkin' Donuts, έτσι γιατί πρέπει να τιμάω τον τίτλο του ανθυγιεινού προτύπου. Και πάω τώρα στα Marshalls και μετά γυρνώντας θα έρθω τον Dunkin' Donuts, θα πάρω ντόνατς. Αυτά. Σας δείξω εδώ λίγο πώς είναι έξω, εκεί είναι το Dunkin' Donuts και εδώ είναι τα μαγαζιά και πάω απέναντι. Βασικά αυτό το parking δεν είναι για αυτά τα μαγαζιά που πάω, αλλά ελπίζω να μην φάω κλείσει. Παρκάρουν όλοι εδώ. Μου το έβγαλε το τέτοιο. Ευτυχώς είχα την απόδειξη. Παραλίγο να την έχω πετάξει. Νομίζω ότι το έκλεψα. Τώρα χαζεύω παπούτσια. Μ' άρεσαν αυτά εδώ τα μποτάκια. Είναι και νούμερο 10 το δοκίμασα. Madame Girl. Και τάση 30. Μπορεί και να τα πάρω. Γιατί έχω ένα πιο διπλό πάτο. Ναι, θα δω. Έχει διάφορα. Και αυτά είναι παιδικά. Δεν είναι παιδικά. Έχει και παιδικά τέλος πάντων. Θα δούμε πώς βρω τίποτα για τον ύψιμο. Για τα παιδάκια μου. Παντούφλες, τσόκαρα, με την έννοια του τσόκαρα. Σας αφήνω να χαζέψω. Ανοίξω πάλι την κάμερα όταν πάω στα καλλιντικά. Έχει γεμίσει ο τόπος προς τη γενιάτικα εδώ. Στην φαντασία. Τσιμπιβάκια εδώ. Εδώ έχει τα πιο γνωστά προϊόντα. Πήρα εδώ κάτι βλεφαρίδες, γιατί τα χωράνε και πάνω τις βάλω, τέλος πάντων. Revolution έχει πολλά, τα οποία είναι και οικονομικά. Θα ρίξω μια ματίτσα, τις παλέτες. Βλέπω πάλι τα σκυλοπράγματα, μην πάρω τίποτα για το κορίτσι μου πάλι. Το οποίο παίζει απίστευτο με το παιχνίδι της, όλοι. Και πάντα πάμε σε αυτά εδώ, τα ανθεκτικούλια, γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Νομίζω ότι περιμένω στην ουρά τώρα, στα ταμεία. Θα σας δείξω ότι πήρα εκτός από αυτά που θέλω για το βίντεο με το δωρά. Εδώ περιμένω στην ουρά, θα το λέω, παιχνιδάκια και σηκωτάκια και όλο και κάτι άλλο χώνει σε αυτό το καλάθι. Στο καρότσι. Κουτάκια, LED, powerbank, τέτοια και κινητά. Έχει κοσμηματάκια εδώ, χριστουγεννιάτικα. Πόσο cute. Για δωράκια. Μπορεί να πάρει, πάρω ντόνατς. Δείτε. Γιάμι.
Φαγή για τις μεσημεριανές. Λοιπόν, τελείωσε και από τα Marshalls, πήρε και τα ντόνατς μου, όπως είδατε, λαχταριστά. Τώρα πάω σπίτι, ευχηθείτε να βρω πάρκινγκ, γιατί κάνουν έργα σε όλους τους δρόμους και γίνεται ο χαμός. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Ζέστη έχει, ωραία μέρα, πολύ ωραία μέρα για Νοέμβρη. Λέω την Παρασκευή, θα πάω με τη μάνα μου για lunch στο Manhattan, έχω κλείσει ένα ωραίο μαγαζί, θα βρέχει. Φυσικά, τη μία μέρα που αποφάσισα εγώ να βγω, θα βρέχει. Τέλος πάντων, θα σας δείξω τι πήρα από το σπίτι. Είχα, δεν είχα, ξοδεύτηκα πάλι, αλλά ας είναι, τα μισά είναι εδώ. Όσο έχω να φαίνεται η Γιόνα, όχι, το Manhattan έχω να φαίνεται στο βάθος. Βλέπετε το Empire State εκεί, αυτά, σας αφήνω. Βρισκόμεθα στην Αστόρια, σαν η Σάιντ αυτή τη στιγμή, πολύ κοντά στο σπίτι μου γενικά. 800 ώρες να βρω να παρκάρω, 800 βούρες, κάνουν έργα ολούθως στους δρόμους. Από εδώ στρίβεις, έργα, από εκεί στρίβεις, έργα. Και αφού κάνουν έργα, δεν μπορεί ο κόσμος να παρκάρει εκεί, οπότε δεν υπάρχει θέση για θέση. Δράμα. Και μεταξύ πριν σταμάτησε έξω από το σπίτι μου και έδωσα στη μάνα μου τα ψώνια και μου έδωσε κάτι ζαρζαβατικά που ψώνισε από τον Έλληνα Μανάβη εδώ στην Αστόρια, οπότε δεν κουβαλάω τίποτα. Περπατάω κουνάμενη συνάμενη, πάω σπίτι, αυτά μπορώ. Δηλαδή δεν μπορώ. Πάνω που πήρα μικρό αυτοκίνητο και βρίσκω να παρκάρω, τώρα κάνουν έργα και δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Ειδικά βλέπω σασμό και είμαι έτοιμη να φάω γίγαντες. Τα ψιού. Πολύ ωραία. Είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Όχι για να δείτε ότι δεν τρώω πάντα ανθυγίνα. Αυτά. Σε αφήνω να φάω τους γίγαντες και μετά θα φάω το ντόνατς μου. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ωραία οι γίγαντες της μανούλας. Ας τσακίσω το ντόνατς. Έχω τόσο καιρό να φάω τάγκι ντόνατς. Βέβαια μπροστά μου και τα ζήλεψα. Λοιπόν, πήρα αυτό, το οποίο μέσα έχει κρέμα, λέγεται Boston Cream. Πήρα ένα με φράουλα, το οποίο το δώσα στη μανούλα. Και άλλο ένα με σοκολάτα και sprinkles από πάνω. Οπότε, σπάω αυτό. Τι ωραίο και αφράτο. Θα τσακίσω και το άλλο. Θέλει και άλλη ένα φάιλ, άμα δε. Να δείτε τι ωραίο που είναι. Σας κλείνω και σε λίγο, μόλις τελειώσει ο σεσμός, θα σας δείξω τι πήρα από τα Marshalls. Αντίο. Και τελειώνει ο σασμός και μετά βάζει Bachelor και η τηλεόραση μου παίζει Bachelor αυτή τη στιγμή. Που πέρσι, να σας πω την αλήθεια, τη μαύρη το έβλεπα. Τρασίλα, ξατρασίλα, φέτο αδυνατό. Και τώρα Τατιάνα, άπαπα, φύγε Τατιάνα, φύγε. Οικογενικές ιστορίες, τίποτα, αυτή η ώρα είναι νεκρή στην τηλεόραση, είναι ό,τι πιο χειρότερο. Άρα έβαλα μου σινά να παίζει για να σας δείξω. Πήρα στη Λιδία μου αυτό. Το σετ εδώ, ρουχαλάκια, είναι κουφετή ροζ και είναι έτσι σαν φλίς, πολύ ζεστό, πολύ ωραίο, γιατί στο χωριό εκεί κάνει κρύο το χειμώνα. Μετά πήρα τέτοιο και σκατοσακουλάκια για την Άρια, γιατί ήθελα ένα καινούριο τέτοιο της καλύτερη ποιότητα. Είναι και ωραία ροζούλα ομό. Αυτό όμως με τις συσκευασίες τύπου... Μην κλέψει κανείς το σκατουλοσακουλάκι από εδώ. Γιατί είναι τόσο. Εσείς μαζεύετε τα σκατουλάκια του παιδιού σας, ε? Είστε από αυτούς που τα παρατάνε και κοιτάξτε. Όταν είμαι στο χωριό μου και πάω το σκυλί βόλτα στους αγρούς Πανετολίου και χέζει στα χωράφια, εκεί δεν θα το μαζέψω το κουραδάκι, είναι φυσικό λίπασμα. Εδώ όμως πάντα. Και εκνευρίζομαι απίστευτο όταν βλέπω κουραδάκια στο δρόμο αμάζευτα. Το θεωρώ τραγικό. Πήρα αυτό εδώ το κοκαλάκι που βάζει μέσα τρίτς και υποτίθεται ότι πρέπει να τα βρει. Να κουραστεί και λίγο, βάλει το μυαλό της να δουλέψει. Εσένα λέω μωρί, εσένα. Άτιμο κουτάβι. Το μεταξύ έχει κουταβοφάτσα. Όσο και να μεγαλώσει, κουταβοφάτσα θα έχει. Και ο ρέμπελ μου έτσι ήταν. Κουταβοφάτσα, μια ζωή έμοιαζε μικρούλης. Τι είναι αυτό, Άρια? Σ' αρέσει. Κοίτα. Α, πάρ' το να παίξεις λίγο. Μετά πήρα δύο ωραία πινέλα ζωήβα. Αυτό είναι πολύ ωραίο για highlighter και αυτό είναι ένα μικρό stippling. Να το ανοίξω. Λέτε αυτό είναι πολύ ωραίο stippling πινελάκι. Μπορείς να βάλεις και concealer με αυτό. Γιατί δεν είναι μεγάλο. Και μου άρεσε γι' αυτό το λόγο. Και με αυτό νομίζω ότι θα έβαζα highlighter. Έτσι εδώ. Ή πούδρα κάτω από τα μάτια. Αλλά νομίζω highlighter γιατί έτσι έχει πιο... Μητούλα, πολύ ωραία. Μετά πήρα ένα σετ πινελακίων Real Techniques που
τα βρήκα φτηνά. Αυτά μπορεί να τα έχω για δώρο, μπορεί να τα δώσω σε κανένα giveaway, γιατί είναι πολύ κλασικό set αυτό. Ειδικά αυτό το πινέλο είναι top. Τέλειο για bronzer, για ρουζ, για το concealer το πινέλο και αυτό βασικά για να βάλεις foundation για να το απλώσεις. Αυτό δώρο για την Άρια. Αυτό ουσιαστικά υποτίθεται ότι είναι για να βάζει το σκυλί σου να σκέφτεται και να προσπαθεί να βγάλει τα κουρκουμπίνια, τα τρίτς, μέσα από αυτό. Εδώ. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα θα το καταφέρει η Άρη να το κάνει αυτό, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί και ιδιαίτερα. Θα το κρατήσω εγώ το κουτί, αν δεν μπορεί να ασχοληθεί και μου πάει τζάμπα, να το γυρίσω πίσω. Και μετά τα άλλα που πήρα είναι δωράκια για τα Χριστούγεννα, οπότε θα τα δείξω σε άλλο βίντεο, που θα είναι αυτό με τις ιδέες δώρων για τα Χριστούγεννα. Αυτά. Θα σας αφήσω τώρα, μάλλον θα πάω να ρίξω έναν υπνάκο και μετά τα λέμε. Τσάου. Έβαλα και παίζει. Θα τα βρει, λέτε. Σιγά μην τα βρει. Θα μπορέσει να ανοίξει αυτό εδώ με τα πατούσια. Να. Χαρούμενη όμως. Μπράβο, Άρια. Μπράβο. Μπράβο, κοπέλα. Παλεύει το έρωμα. Σας αφήνω. Τι είναι. Ναι, μόνη σου βρέστα. Όχι, δεν θα βρω εγώ. Μπράβο. Παιδιά, αυτός ο απογευματινός ο ύπνος που ξυπνάς να σε έχει πατήσει τρένα, νταλίκα και τάγκς μαζί. Δείτε πως είμαι. Δείτε φάτσα. Μορφιά, ομορφιά. Νο. Λοιπόν, γεννήθηκα κανένα δύο ωράκι. Έχω ξυπνήσει εδώ και μια ώρα και κάθομαι. Τώρα θα πάω το κοριτσι βόλτα, θα γυρίσω. Γενικά, όπως σας είπα, το που βγαίνω έξω, τώρα φυσάει και λίγο. Το μάτι κλαίει. Τέλος πάντων, η Άρια φυσικά και θέλει πάλι να χαιρετήσει όλα τα σκυλάκια και όλο τον κόσμο. Δρόσησε τώρα λίγο για βραδάκι. Πολύ ωραία βραδιά, αλλά πιο δροσερά από ό,τι τη μέρα. Φυσικό και λίγο πιο πολύ φυσάει. Σας αφήνω. Πάμε τη βόλτα μας και τα λέμε ξανά από το σπίτι. Άλλο ένα πάρα πολύ κολακευτικό πλάνο μου. Λοιπόν, πήγαμε τη βόλτα μας, γυρίσαμε, κάνω τον μπανάκι μου και τώρα έβαλε να δω ταινία στο Netflix, καμιά χαζοτενία ρομαντικό τέτοια. Αυτά, το κορίτσι μου εδώ ξύνεται. Άρια! Αφήνω, θα κλείσω αυτό το βίντεο μετά, κάνω και το skincare μου, δεν το έχω κάνει ακόμα. Καλημέρα σας, είμαστε στην επόμενη μέρα. Φυσικά και ξέχασα να σας κλείσω αυτό το βίντεο. Έπεσα ξερή, ούτε skin care έκανα. Σήμερα θα πάω να κάνω τα νυχάκια μου. Οπότε θα σας τα δείξω μετά τα νυχάκια και μετά θα κλείσω αυτό το βίντεο. Αυτά. Η Άρα είναι στο crate της, γιατί δεν θα την αφήσω έξω τώρα για μια ώρα που θα λείψω. Και ήδη κλαίει. Λοιπόν, πήγα για νύχια. Έκανα αυτό εδώ το μαύρο μοβ. Είναι δικό μου μανό. Αυτά τα έστι που κρατάνε πιο πολλές μέρες υποτίθεται. Καλά, στο δικό μου το χέρι δεν κρατάει τίποτα. Αύριο θα έχουν ήδη ξεφτύσει. Τέλος πάντων, πόδια χέρια έκανα. Τώρα έχω ράξει εδώ, βλέπω σασμό. Έχω φάει μεσημεριανό κοτόπουλο με μακαρόνια. Το μάτι το έτριψα λίγο και εδώ η κατάσταση. Οπότε μάλλον ήρθε η ώρα να κλείσω τούτο εδώ το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Αυτά. Γεια σας. Από μένα και το κορίτσι μου. Γεια σας.